Και η μελέτη για τέλμα. Κήρυξε πάλι τα ίδια. Αφού έχουμε υπόδομα, γιατί να περιμένουμε όλο το όλο, μπορεί να αργήσει με μεγάλο έργο. Υπάρχει υποδομή εδώ, έτσι. Δεν λέω σε τύπου και να συνεδρινά στους υπολογιστές. Αυτό εδώ, θα το δείξω. Ναι, ναι, τρία. Είπαμε, είναι 12 προπονητή, είναι ασύνο 8-20. Θα τις είχαμε λειτουργήσει. Θα τις είχαμε λειτουργήσει. Είναι 12 το προπονητή. Αλλά δεν ξέρω τι διέπνευση. Εδώ και πολλά χρόνια περιμένουμε την λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιάς σε αυτόν εδώ το χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη, για αυτή την πόλη που δεν είχε καμία αντίρρηση να το πάρει το Πανεπιστημίο Πειραιά αυτόν τον εξαιρετικό χώρο, να λειτουργήσει επιτέλους σαν πανεπιστήμιο. Το να δένει η πόλη με το πανεπιστήμιο είναι θετικό για όλους μας. Και νομίζω ότι ο περιβάλλον χώρος και η εγκατάσταση βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε ένα πανεπιστήμιο που ξεφεύγει από τα υπόλοιπα, ένα πανεπιστήμιο που πραγματικά θα τιμά και τους φοιτητές και την πόλη στην οποία ανήκει. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κάμπους της Νίκαιας, στο κέντρο της Άρσης Βαρών, μαζί με τον αξιότιμο δήμαρχο Νίκαιας Κερέτη και φίλο κύριο Γιακημίδη, καθώς και με τον αντιπρίτερη κύριο Κούτρα και άλλα στελέχη της δίκησης, προκειμένου να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής του κτηρίου, προκειμένου να αναδειχθεί σε ένα κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, το οποίο θα έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά αναπτύσσεται διαρκώς. Έχει ανάγκη από σύγχρονες υποδομές και θεωρούμε ότι αυτό το κτίριο θα επιλύσει τα πιεστικά προβλήματα του Πανεπιστημίου για τα επόμενα 20 χρόνια.